Στις 16 Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, πρόκειται να γίνει μεγάλη κινητοποίηση διαμαρτυρία από την ΠΟΕΔΗΝ, την οποία στηρίζει και το Σωματείο Εργαζομένων και το Σωματείο των Γιατρών του Νοσοκομείου της Δράμας. Την Τρίτη 16 του μήνα, η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 9 μέχρι την λήξη του ωραρίου. Και επίσης καλούει και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Ιατρών σε απεργία. Τα προβλήματα είναι γνωστά, τα έχουμε αναδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο νοσοκομείου δικαιωνόμαστε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή την προκήρυξη των 9 ιατρών για το νοσοκομείο της Δράμας. Είναι νομίζω για μας, για τους συνδικαλιστές, για τα σωματεία, μια επιτυχία. Αναδείξαμε τα προβλήματα του νοσοκομείου, αποκαλύψαμε το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα του νοσοκομείου και την έλλειψη που υπάρχει σε προσωπικό και νομίζουμε υπό αυτή τη σκοπιά ένα κομμάτι του αγώνα μας δικαιώνεται με την προκήρυξη αυτών των θέσεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να την κάλυψη του νοσοκομείου στο 100% των οργανικών θέσεων, μέχρι να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Υπ' αυτήν την έννοια, συμμετέχουμε και εμείς στην κινητοποίηση της Τρίτης, 11 η ώρα στην πύλη του νοσοκομείου και βάζουμε τα εξής ζητήματα. Ένα έχει να κάνει με τη συνέχιση της τελέχωσης του νοσοκομείου, με την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επιδόματα. Να σας πω ότι η αρμόδια επιτροπή έχει βγάλει μια απόφαση ότι πρέπει να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μένει μόνο να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Και το ένα τρίτο ζήτημα που βάζουμε είναι η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Να πούμε ότι αναδεικνύουμε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, ότι το τελευταίο διάστημα αρκετοί συνδικαλιστές διώκονται από την κυβέρνηση, όπως είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΠΟΕΔΗΝ και η πρόεδρος της ΟΕΓΝΕ και δεκάδες πρόεδροι σωματείων. Δεν μας τρομάζουν αυτές οι κλήσεις σε απολογία και αυτές οι διώξεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των νοσοκομείων και να παλεύουμε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας και γι' αυτό θα συμμετέχουμε όλοι στην κινητοποίηση της Τρίτης.